Οι συνταξιούχοι είναι μία από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που θα δουν σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων τους από την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτών θα είναι δικαιούχοι του νέου κύκλου Market Pass που θα εφαρμοστεί για τη χρονική περίοδο του Αυγούστου με του Οκτωβρίου του 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και αφορούν τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, είτε αποκλειστικά είτε όχι, είναι η χορήγηση του Market Pass, όπου τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια με το προηγούμενο πρόγραμμα. Η αύξηση αφορολογήτου που μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τους φορολογούμενους με παιδιά για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2024 για τους οποίους έμεσα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο, μονιμοποιείται από την 1η Γενάρη του 2024 η μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους συνταξιούχους από τους οποίους κόπηκε σταδιακά το ΕΚΑΣ. Από το 2024 ισχύει μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες, ενώ έρχεται επίσης αύξηση συντάξεων σε 9.500 δικαιούχους συνταξιούχους που εντάσσονται στην ειδική κατηγορία μικρό δημόσιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επίσης, στα μέτρα που έρχονται, στο τέλος του έτους θα έρθει η νέα αύξηση των συντάξεων που πλέον έχει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ αναμένεται να είναι κοντά στο 3,4%. Ο Πρωθυπουργός επίσης έχει ανακοινώσει ότι και το 2024 θα δοθεί επίδομα προσωπικής διαφοράς σε όσους εξαιτίας της προσωπικής τους διαφοράς δεν θα λάβουν αύξηση στη σύνταξή τους. Έχονται επίσης αλλαγές στην αποκαλούμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ όσοι συνταξιούχοι εργάζονται δεν θα χάνουν πλέον το 30% της σύνταξής τους όπως ισχύει σήμερα από την 1η Πρώτου του 24. Την ίδια ώρα φαίνεται πως ξεκίνησε από το Σάββατο 15 Ιουλίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή λήγει την 3η 18 Ιουλίου, ενώ δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Συγκεκριμένα η διαδρομή που ακολουθούν είναι η εξής. Πάνε στην αρχική σελίδα, στη συνέχεια επιλέγουν την ταμπέλα εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις και παροχές, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ΙΕΦΚΑ. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr, ενώ εκτός από τη διαμονή, σε τουριστικά καταλήμματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για τους πολύτεκνους.